Ένας μικρός ΟΑΕΔ λειτουργεί στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης, καθώς εκατοντάδες άνεργοι να αποθέτουν τις ελπίδες τους στην Εκκλησία για την εξαύρεση εργασίας, με τη σχετική λίστα να μεγαλώνει ανησυχητικά, καθώς αγγίζει τους 2.000. Έχουμε μεγάλη αγωνία για τους ανέργους. Και καρπός αυτής της προσπάθειάς μας είναι το Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας. Κάνουμε το πάνω. Αυτή η γωνιά εδώ στο κτίριο της Αρχιεπισκοπής είναι ο χώρος που εργάζονται αθόρυβα οι εθελοντές προκειμένου να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από δουλειά. Να φτιάξει ο κόσμος, να φτιάξει κατάσταση. Να έχω μια δουλειά, να έχουν όλοι ο κόσμος μια δουλειά, να δώσουν ρεύμα σε όλο τον κόσμο, να δώσουν τροφή, να δώσουν τα απαραίτητα, να γελάσουν τα παιδιά ξανά, να συντιστούν στα σχολεία. Τα τηλέφωνα χτυπούν συνεχώς με τους πολίτες να μεταβαίνουν στο άτυπο γραφείο που λειτουργεί στην Αρχιεπισκοπή για την εγγραφή τους. Καθημερινά έχουμε μια προσέλευση γύρω στα 10 άτομα μέσω όρο και από αυτούς έχουμε καταφέρει να καλύψουμε σε θέσεις εργασίας γύρω στα 250 άτομα. Τα 2 χρόνια. Ναι, έχουμε και πολλούς αλλοδαπούς, αλλά πλέον έχουμε και πάρα πολλούς Έλληνες που πριν ένα χρόνο, 1,5 περίπου δεν το αντιμετωπίζαμε. Έχουν καταγραφεί συνολικά περίπου 2.000 άνθρωποι, συνάνθρωποι μας που αναζητούν εργασία και προσπαθούμε καθημερινά, γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο, αλλά δεν χάνουμε την ελπίδα. Και μια και εγγίζομαι στα Χριστούγεννα που είναι η γιορτή της ελπίδας στο πρόσωπο του Σαρκοθέντος Χριστού μας, θέλουμε να δώσουμε αυτό το μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους. Βεβαίως η Εκκλησία τους δίνει και μια παρηγοριά και μια, θα λέγαμε, εμπιστοσύνη. Και εμείς προσπαθούμε να μην κλονίσουμε αυτή την πίστη, την παρηγοριά, την εμπιστοσύνη που έχουμε προς την Εκκλησία. Ό,τι είναι δυνατόν να το κάνουμε, το κάνουμε. Και οι νέοι άνεργοι με πτυχία αφήνουν το βιογραφικό τους στους εθελοντές του άτυπου Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας. Πολλοί έχουν αρκετά προσόντα, έχουν μεγάλη προϋπηρεσία και δυστυχώς δεν μπορούν να βρουν. Δεχόμαστε και περισσότερο την εικόνα τους και την ιστορία τους μέσα σε μια μικρή παράγραφο, να μπορούμε να το πούμε έτσι. Δηλαδή, ένα μικρό βιογραφικό μέσα σε 2-3 λεπτά. Οι περισσότεροι άνθρωποι μας τονίζουν ότι έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Και αν δείτε από τα στοιχεία μας, μιλάμε για ανθρώπους που έχουν είτε παιδιά με προβλήματα υγείας, είτε και οι δύο γονείς είναι άνεργοι. Εύχομαι να μην συνεχιστεί, να καλυτερεύσουν λίγο τα πράγματα. Τα δράματα πολλά και με τους ιερείς να δίνουν κουράγιο στους ανέργους που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση. Επαφές, επικοινωνίες, χαλάλι βέβαια, εντάξει όλα αυτά καταλαβαίνετε έχουν ένα κόστος, αλλά χαλάλι για αυτούς τους ανθρώπους. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη από δουλειά και έχουν να φροντίσουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους. Πέρα από τις αγγελίες, τηλεφωνούν σε εταιρείες για οποιαδήποτε εργασία, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει τα απολύτως αναγκαία για τις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Είμαστε ικανοποιημένοι ακόμα και μία μόνο εργασία να βρούμε και αυτό μας αρέσει. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν.